τους είχε. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Σας καλωσορίζουμε μια ακόμη βραδιά εδώ επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρί. Καλησπέρα. Και με πολύ ενδιαφέρουσα παρέα απόψε, όχι πολιτικούς όπως κάθε Δευτέρα, συνάδελφους δημοσιογράφους και όχι μόνο, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε αμέσως τώρα. Σε μια μέρα που ενώ Μάκη, όλος ο κόσμος συζητάει για το νερό που βρέθηκε στον Άρη, εμείς συζητάμε για την υποψηφιότητα του Άδων Γεωργιάδη και των υπολείπων στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ανακάλυψη. Αλλά βέβαια είναι και τα δικά μας θέματα εδώ. Και να δούμε τι συνέχεια πιθανή με αυτή στον Άρη. Εμείς βέβαια για τον Άρη δεν πάμε να συζητήσουμε. Έτσι. Το πολύ πολύ για την ΑΕΚ. Βλέπεις, είμαστε αγκριτσίδες. Λοιπόν. Παλί. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στους καλεσμένους μας καταρχήν, να τους ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Και ο Ηλίας Λιβάνης εδώ δίπλα μας, ο εκδότης του περιοδικού Επίκαιρα. Καλησπέρα στον ιστορικό περιοδικό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Ο συγγραφέας, αρθρογράφος στη Real News και εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, νομίζω και εκπομπάρχης, παραγωγός ραδιοφωνικός στο Flash, ο κ. Γιάννης Κακουλίδης. Καλησπέρα κύριε Κακουλίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί με τον κύριο Κολιοπάνο, ναι, 10 με 12 το πρωί. Καλή αρχή κιόλας, καλό ξεκίνημα. Να είστε καλά. Και στο Flash γενικότερα που κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Και μακάρι να πάει καλά. Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου, διευθύντρια σύνταξη τη εφημερίδα Αξία. Καλησπέρα. Και συνάδελφο στο SBC βεβαίω. Μάκης Πολάτος, πολιτικό συντάκτη στο πρώτο θέμα. Χαίρε Μάκη. Καλησπέρα, σου. Δεν μπορώ στο πληθυντικό μαζί σου, δυσκολεύομαι. Λοιπόν, όπω και στο Δημήτρη Κουκουμπέρι επίση. Καλησπέρα, Δημήτρη. Συνάδελφο από την εφημερίδα των συντακτών. Και καλησπέρα, κύριε Πρέσβη. Καλησπέρα, Πρέσβη σε επικοινή. Καλησπέρα και σε εσά. Στην διάρκεια της εκπομπής θα δούμε και τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία με τον και με ένα ακόμα συνάδελφο, τον Διονύση Νασόπουλο, πολιτικό συντάκτης Τα Νέα, ο οποίος του πέσε πολύ δουλειά απόψε το βράδυ μετά την αφνιδιαστική, όχι ως προς το ότι είναι τελικά υποψήφιος, ως προς το χρόνο, γιατί δεν το περιμέναμε σήμερα ενδεχομένως, απόφαση του κ. Άδων Γεωργιάδη να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μετά τον κύριο Τζιτζικώστα και μετά τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, και μετά και μετά και μετά. Είναι και ψωμιάδης. Ναι, είναι και ο Στατούλης. Εγώ δεν ξέρω ένα πράγμα. Αν όλοι αυτοί έχουν βρει τις 50 υπογραφές που χρειάζονται τις υποψηφιότητες. Δηλαδή δεν ξέρω αν ακόμα έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες με υπογραφές. Θα μας το πούνε οι κοινοβουλευτικούς. Δύσκολα τους κοινοβουλευτικούς. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό λίγο πριν έρθω. Ότι τις έχει. Ότι έχει, απευθύνθηκε σε 10 και πήρε τις 8. Μάλιστα. Υπογραφές. Θέλει άλλες 42. Άρα πιστεύει ότι με αυτόν τον ρυθμό. Δηλαδή, αν στους 10 έχει τους 8, στην πέμπτη προσπάθειά του θα έχει τους 50. Ο Μάκης δεν ξέρω αν κάτι ξέρει κάτι παραπάνω για τους υποψηφίους, αν έχουν μαζέψει υπογραφές στον αριθμό των απαιτούμενων. Νομίζω αυτή είναι η διαδικασία τώρα. Κατά τη γνώμη μου, αυτός που θα πρέπει να θεωρείται σίγουρος μέχρι τα τώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που φαίνεται ότι είναι πιο χαλαρός. Ναι. Ξεκίνησε πρώτος, έχει από αυτή την κίνησή του και μόνο το πλεονέκτημα. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι η συσπηρώσεις. Υπογραφές δεν υπάρχουν πάντως ακόμα. Δηλαδή, ακόμη δεν τις εμφανίζουν. Αν και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τις έχει, αλλά νομίζω ότι από εκεί και πέρα. Δεν έχουν κατατεθεί ενώ αυτές που έχουν. Δεν έχουν κατατεθεί, όχι. Αλλά ίσως βγαίνουν και λιγότεροι στο τέλος. Το συνεχίζουν αυτό στη Νέα Δημοκρατία να ξεκινάνε καμιά εικοσαριά και να μην. Και στο τέλος να μένουν. Θα τα πούμε αναλυτικά για τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει θέμα. Ο κ. Άμανης ήταν μπροστά να μπει ο κ. Βορύδης, αλλά εκεί υπήρχε κάποια αλλαγή. Και οι πληροφορίες λένε ότι είναι επιχείρηση καταγραφής δυνάμεων. Έκανε βολιδοσκόπηση, μα και το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως λέγαμε ότι ο κ. Τζιτζικώστας επίσης, από την προηγούμενη εβδομάδα, το λέγαμε εδώ πέρα ότι ήδη έκανε βολιδοσκοπήσεις σε προέδρους νομαρχιακών στη Βόρεια Ελλάδα για να μαζέψει υπογραφές. Φαίνεται πως μπορεί να τις συγκεντρώσει, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό έχει ενισχύσει, βέβαια, το κατεστημένο αυτό που θεωρούνταν ως δεδομένη ότι θα διεκδικούσαν η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται πάνω κάτω. Και πληροφορίες για να είμαστε σωστοί σε αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, ότι θεωρείται φαβορή. Ποιος ο. Ο Τζιτζικώστας. Ναι, αυτή τη στιγμή χωρίς τον κύριο Μημάκη. Έχει μειονέκτημα, ότι δεν είναι βουλευτής. Χωρίς τον κύριο Μημάκη. Έχει και συμβίβαστο εκεί. Ναι, εκτός από αυτό έχει ένα όμως που δεν έχουν οι άλλοι. Είναι το καινούριο.
Είναι νέος, φρέσκος, ναι. Και ανατροπή στο παλιόλο. Αφθαρτός. Έχει ένα πρόβλημα όντως, το ότι δεν το έχουμε συνηθίσει το μοντέλο αυτό στην Ελλάδα σε κόμμα εξουσίας. Το είδαμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν όμως ήταν κόμμα του 4-5-6%. Αλλά δεν το έχουμε δει σε κόμμα εξουσίας και έχει σημασία, έτσι, να είναι αρχηγός κάποιος ο οποίος δεν θα μπορεί να είναι στη Βουλή και να αντιπαρατίθεται με το βασικό του αντίπαλο, τον οποίο τον έχεις απέναντί σου ακριβώς για να δείξει ότι είσαι εσύ. Το νέο. Βεβαίως. Ήταν δύο χρόνια ο Τσίπρας αρχηγός και ο Λαβάνος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας. Από το 7 ως το 9. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε ήταν ένα μικρό κόμμα. Ναι, διαρχία. Τώρα πρέπει δηλαδή, αν είναι ο κ. Τζικώστας, να βρεθεί και ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας εντός Βουλής. Πώς ήταν η κυρία Παπαρίγα με τον κύριο Κουτσούμπα, Μάκη, όταν... Το κουκέ δεν είναι, συγκρίνονται. Θέλω να πω ότι γίνεται. Πρέπει να βρει όμως κάποιον... Όχι, δεν είναι τώρα... Θα έχει το προσωπικό του στυλ ο κύριος Τζικώστας, άλλο στυλ θα έχει αυτός που είναι μέσα. Ναι, αλλά όταν κάνεις προημερησίας πρέπει να έχεις κάποιον ο οποίος κάπως να είναι κοντά σου. Δεν μπορεί να είναι, διότι μετά θα λέει δεν είπες αυτό. Δεν πρέπει κάπως να είναι κοντά σου αυτός. Δεν πατάς ένα κουμπί να είσαι αυτό που θα είναι το αντίγραφο. Να δούμε τι θα κάνει και ο Μεμαράκης φυσικά. Έτσι θα πούμε αναλυτικά όλα και με όλους τους συναδέλφους και με τους υπολείπους βεβαίως για την άποψή τους. Και με τον κύριο Μεμαράκη, ο οποίος ακόμα μας έχει στο περίμενο, θα δούμε τι θα κάνει. Αυτή είναι η πρωτοτυπία γενική. Να δεν έχω ξαναδεί να δουλεύει στο πιάτο. Εσύ θα είσαι αρχηγός, εσύ θα σε στηρίζουμε και δύο πρώην. Πληροφορίες λένε ότι την Κυριακή το βράδυ μετά τις εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών, μίλησε και με τον κύριο Σαμαρά. Και με τον κύριο Καραμαλή και του είπαν μακριά οι εκλογές. Δηλαδή, μη θέσει θέμα ηγεσία. Ναι. Και μάλιστα συμφώνησε. Και την τρίτη το πρωί έβγαλε ανακοίνωση από το κόμμα ότι προκυρήσει δηλαδή, τη διαδικασία που θα γίνει η εκλογή αρχηγού. Λοιπόν, θα τα πούμε. Πάμε να δούμε τις άλλες ειδήσεις και αμέσως μετά μπούμε και στην κουβέντα μας. Νομίζω έχουμε και καλεσμένους που θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή τους. Είναι η επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στην Αμερική με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που για πρώτη φορά βέβαια το πούμε. Προσωπική εκτίμηση ότι τέθη θέμα ελληνικό στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το χρέος. Ναι. Τα θέματα ποτέ δεν έχει τεθεί από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Είναι προσωπική εκτίμηση, η αλήθεια είναι. Είναι η πραγματικότητα. Το άλλο αυτό που επισημαίνεται και από συναδέλφους που είναι ανταποκριτές στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, νομίζω ότι το λάθος που ήταν ο Τσίπρας ήταν ότι δεν μίλησε στα ελληνικά. Με αποτέλεσμα εκεί να είναι τα σχόλια πικρόχολα και δικαιολογημένα, ότι δεν καταλάβαινε τα θέματα που θέτει ο κ. Κλίντον, που είναι γάτο ο κ. Κλίντον, 10 χρόνια προεσμένα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και ο, αν υπάρχει ένα σταματικό κύριο που ξέρει καλύτερα αυτά, μαέστρος επικοινωνίας, νομίζω ότι τον Κλίντον δεύτερος εδώ και πολλά χρόνια στον Ομπάμα, δεν υπάρχει άλλος, νομίζω. Όποιος οργάνωσε αυτή τη συνάντηση, αυτή την αντιπαράθεση των δύο, που ήταν μια εντυπωσιακή και όπως είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, αυτοί που ήταν καλεσμένοι, ήταν όλοι δευτέρες. Και ναι, συνολικά άξιζαν 120 δισεκατομμύρια. 120 δισεκατομμύρια. Στήχησαν αυτοί, ε. Θα μας λέει δηλαδή προβλήματα. Δηλαδή είχαν 100 δισεκατομμύρια, 120 να επενδύσουν. Θα μας λέει πολλά προβλήματα, έτσι. Το 1 τρίτο του χρέους μας. Ναι. Εκεί υπήρχε έλλειμμα και νομίζω ότι όποιος από πλευρικής πλευράς συνέστησε. Το οργάνωσε αυτό έτσι. Οργάνωσε συνέστησε στον κύριο Τσίπρα να μιλήσει στα αγγλικά. Δεν το οργάνωσε σωστά. Έπρεπε να είναι μεταφραστή. Και δεν θα υπήρχε αυτό ότι κάποιες στιγμές έδειξε και μάλιστα και πολλοί Έλληνες εδώ που είδαν την μετάδοση, νομίζω ο Ελληνικός είχε απευθείας μετάδοση, το σχολιάσαν από το πρώτο μεσημέρι, σχολιάσαν από το πρώτο. Εντάξει. Και ιδιαίτερα και νεολαία που το είδαν. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Τσίπρας θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζονται οι επαφές του. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο από εκεί. Γιατί έχει και εδώ στην Αθήνα ενδιαφέροντα πράγματα. Αύριο, ας πούμε, έχει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, κατά την άποψή μου, συνάντηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δέχεται τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Φίλη. Και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ιερώνυμος με τον κύριο Φίλη είχαν μια ας την πούμε αντιπαράθεση πριν από λίγους μήνες. Με αφορμή κάποιες δηλώσεις του κύριου Φίλη. Περιφορά τη μεταφορά εδώ στην Νέα Αθήνα. Τον Λιψάνο. Λιψάνο της Αγίας Βαρβάρας. Της Αγίας Βαρβάρας. Και μετά από εκεί, από την εκκλησία που ήταν, μεταφέρθηκα στο αντικαρχηγικό, στο Άγιο Σάββα. Και υπήρχαν ουρές, χαμός. Και υπήρχε μια φραστική έτσι. Ότι έκανε εμπόριο Λιψάνου, χαρακτήρισε σε άνθρωπο του κ. Φίλης. Και ο Αρχιεπίσκοπος είχε πει τότε καλύτερα κάποιοι να μιλάνε λιγότερο και να δουλεύουν περισσότερο. Υπήρχε μια αντιπαράθεση με παράλληλα άνθρωποι που γράφτηκαν εκείνη την Κυριακή μας. Ακολουθούσε τη μεταφορά εδώ την παρουσία των Λιψάνων της Αγίας Βαρβάρας.
μεταξύ του κ. Κονιδάρη, προσώπου τύπου. Και του κ. Φίλη. Και του κ. Φίλη, ναι. Και βέβαια σε αυτό έχει παίξει, θα παίξει. Εγώ νομίζω ότι η συνάντηση αυτή θα καταλήξει σε κάποια. Θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα, έχοντας υπόψη μου και τις απόψεις του κ. Φίλη. Αυτό είναι θέμα της κ. Ιάς Αναγνωστοπούλου. Η οποία επίσης τώρα, μια που λέμε απόψη, έκανε ένα φάουλ. Δηλαδή. Το θέμα του πώς θα απαλλάσσεται κάποιος από τα θρησκευτικά. Πιστεύω ότι δεν έκανε καταρχήν φάουλ. Λες ότι το έκανε. Χαρακτηρίζεται η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου ως το αντίγραφο της κυρίας Ζαπούση. Λοιπόν, ναι. Όταν λέω φάουλ, δεν εννοώ ότι δεν μπορεί να είναι αυτό που λες. Εννοώ ότι έκανε φάουλ. Ποιο φάουλ έκανε? Σήμερα οι γονείς οι οποίοι θέλουν να απαλλαγούν τα παιδιά τους από το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και το δηλώνουν ψευδώς οι περισσότεροι, έτσι, ενώ είναι βαπτισμένα χριστιανοί Ορθόδοξοι. Άρα, σωστά ενδεχομένως πρέπει κάπως να αλλάξει το σύστημα για να μην βάζουν τους γονείς να υπογράφουν ψευδείς δηλώσεις. Όμως, όταν μπαίνει σε ένα Υπουργείο Παιδείας που δεν λειτουργούν σχολεία, που δεν υπάρχουν καθηγητές, που δεν υπάρχουν προβλήματα. Και το πρώτο σου ζήτημα είναι αυτό, δείχνεις μια ιδεολειψία η οποία είναι, κατά την άποψή μου. Υποχώρησε σήμερα, εκ του πονηρού. Άλλο είπα, αλλιώς μεταφράστηκε. Δηλαδή, λέει ένα, κατά την άποψή μου, λέει ένα σωστό πράγμα. Σε λάθος χρονική στιγμή. Συνειδητά το είπε. Όχι, αυτό λέω. Μα, αλλά έτσι, και η ώρα, ναι. Δεν το αμφισβητώ ότι το είπε συνειδητά. Ναι. Αλλά και το σημερινό που ισχύει, με συγχωρείς, αλλά είναι λάθος. Ναι. Να βάζει τους γονείς να υπογράψουν τα παιδιά τους δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ενώ είναι. Ψέματα δηλαδή να υπογράφουν. Επειδή τους... Εκεί είναι μεγάλο θέμα πάντως. Και χρειάζεται μια ειδική εκπομπή για αυτό. Το κουβεντιάσουμε. Ναι. Διότι υπάρχουν τα σίδα πριν και νομίζω κάποιο αναφέρθηκε σήμερα στον μεγάλο ηγέτη τη Ιταλία, που είχε πει ότι η θρησκεία είναι ταυτόσιμο τη ταυτότητα. Αριστερό. Ο Μπριλίγκουερ. Όχι, ο άλλος, ο Γκάμψκι. Δεν θυμάμαι. Εδώ ήταν απόψε στο μέχρι. Θα το πούμε γι' αυτό, το κουβεντιάσουμε γι' αυτό μετά, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ό,τι κουβεντιάζεται στον κόσμο, νομίζω ότι το κουβεντιάζουμε κι εμείς. Ξέρεις ότι τον Πάπα πάει στην Αμερική, πάει παντού και είναι χαμός. Βρε, συμφωνούμε σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Λέω ότι η συγκυρία, η χρονική είναι κακή. Και είμαστε γκτζίδες, βλέπεις τον ποδοσφαιριστή να βάζει γκολ. Και συγχωρείτε, φάει του και κάνει το σταυρό του. Λοιπόν. Ο Γιάννης είναι προβληματισμένος. Θα τα πούμε, αλλά να βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα. Επίσης αυτό που με την κυρία Μέρκελ, της έδειχε και η Audi σήμερα. Έχει 2-3 μοντέλα, πάλι το ίδιο με τους ρήπους. Το χαρακτήσω ότι υπάρχει θεία δίκη τελικά. Διότι αυτό ήταν ένα δώρο εναντίον του στο Σεσάγνα. Για την κυρία Μέρκελ και τους Γερμανούς και την κυρία Σόιμπλε που θέλουν να κυριαρχήσουν και ότι είναι σε όλα τους εντάξει. Και το είδαμε. Τώρα, από πού θα ξεκινήσουμε? Νομίζω ο κύριος Γραμματικάς. Ο κύριος Γραμματικάς και ο κύριος Κύρκος έχουν κάνει μια, δύο ευρωβουλευτές του Ποταμίου έχουν κάνει μια ερώτηση σήμερα και λέει ότι κάθε χρόνο πάνω από 500.000 Ευρωπαίοι είναι θύματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πολλοί εκ των οποίων λόγω των εκπομπών που από τα, ειδικά από τα αυτοκίνητα diesel. Και αυτές τις εκπομπές προσπάθησε δολίως να αποκρύψει η Volkswagen για να τοποθετήσει στην αγορά αυτοκίνητα που παραβιάζουν τα όρια που θέτει η προϋπαραγωγική νομοθεσία. Λοιπόν, από πού και από ποιον θες να ξεκινήσουμε, Μάκη? Ο κύριος Βαγουλίδη, ένα σχόλιο και με την ειδικότητά του που έχει, παλιός κοινωνιολόγος και στις καμπάνιες, πολλές από τις οποίες ήταν ο εμπνευστής. Ο βασικός συντελεστής, το ξέρουμε. Και ήταν πετυχημένες και πρωτότυπες. Πώς κρίνει τη συζήτηση αυτή, στην ένταξη που είχε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Πίλτον? Πριν απ' όλα σε ευχαριστώ για τους φιλόφρονες λόγους. Αλήθεια, πραγματικότητα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε την απόφασή του να μετατρέψει την αριστερά που αλλιώς την περιέγραφε μέχρι και πριν τις εκλογές, σε ένα συστημικό κόμμα. Η συστημική αριστερά είναι γεγονός ότι τουλάχιστον από την πλευρά την δική μου και είχε προταθεί και είχε δοξαστεί. Αλλά όχι με την περιγραφή που την προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε πραγματικά μια φιλική επίσκεψη σε μια φίλη χώρα. Έτσι εμφανίστηκε και καλώς εμφανίστηκε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η αμηχανία ήταν και πρόδειλη και έκδηλη. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στην δυσκολία που έχει να διαχειριστεί
την αγγλική γλώσσα ως αγγλόφων. Αλλά αυτό ήταν ένα ντεζαβαντάζ που μέτρησε στις εντυπώσεις. Από εκεί και πέρα όμως... Μήπως καλύψει την ουσία. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοιας μορφής επίπτωση. Δεν σχημάτισαν καλή εικόνα ή την εικόνα που περίμενα για την Ελλάδα οι επενδυτές. Την εικόνα για την Ελλάδα, μάκη μου, την έχουν είτε έτσι είτε αλλιώς. Ξέρανε και τι περίμεναν. Απλώς δεν τους γοήτευσε στον βαθμό που ανέμεναν οι ίδιοι να τους γοητεύσει. Όμως έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Εξωθεσμικά θα έλεγα, γιατί δεν ήταν και μέρος της ατζέντας μέσα των θεμάτων στον ΟΗΕ, έφερε και επανέφερε στα διεθνή φόρα το πρόβλημα της Ελλάδας με το χρέος. Αυτό και μόνο είναι μια ανατρεπτική πράξη, γιατί έγινε πέρα από οτιδήποτε ήταν προσχεδιασμένο και ήταν και συμφωνημένο. Αυτή η ενέργειά του και πόντους προσέδωσε στον ίδιο και πρέπει θετικά να μέτρησε και στο ακροατήριό του. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια καινούργια πρόταση της Ελλάδας προς τους διεθνείς οικονομικούς πυλώνες. Αν είναι αληθής η πληροφορία που και εσύ ή ο Σωτήρης την έδωσε, ότι το κοινό στο οποίο απευθύνθηκε αντιπροσώπευε 120 δισεκατομμύρια δολάρια, ακόμα και αν ένα τμήμα κάτσει κατά το κοινό λεγόμενων, αυτό θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είπε και τη φράση ότι η Ελλάδα θα είναι αρχιστικός επενδυτικός προορισμός. Δεν γελάω, γιατί είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε το Μάκη εδώ και πολύ καιρό. Γιατί η στροφή σιγά σιγά από αριστερά λίγο προς τα δεξιά. Είπαμε συστημική αριστερά, την εφαρμόζει. Αριστερά προς τα δεξιά. Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου κακό αυτό, έτσι παρεμπιπτόντως. Καθόλου κακό. Η στροφή στο ρεαλισμό δεν είναι καθόλου κακό πράγμα. Η συστημική αριστερά προϋπήρχε. Συστημική αριστερά δεν είχαμε. Δεν ήταν αυτή η ανανεωτική αριστερά. Όχι, όχι. Η ανανεωτική αριστερά ήθελε να ανανεωθεί από μέσα και για την ίδια. Η συστημική αριστερά είναι μια πρόταση που κατετέθη με την Δημάρ το 2010. Πολύ σύντομα κατέρευσε μετά την αποχώρησή της από την κυβέρνηση. Και μια πρώτη πράξη αυτού ήταν η συμμετοχή της στην κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κύριε Λιβάνη, για να σας ακούσουμε και εσάς. Θα πούμε μετά. Θα πάρουμε μια γεύση από αυτά όμως. Κάνουμε μια σχόλιο για αυτά όλοι και μετά θα πούμε για τα της Νέας Δημοκρατίας, θα πούμε και για τα θρησκευτικά, γιατί είναι δύο θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ήδη μας έχουν στείλει και μηνύματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στην ΟΗΕ χθες, αλλά και σήμερα στην ομιλία στο αυτό το επιχειρηματικό φόρουμ του Ιδρύματος Κλίντον, πέτυχε. Επέτυχε. Αφήνω, δεν σχολιάζω το γεγονός ότι δεν μιλάγε πολύ καλά αγγλικά, δεν καταλάβαινε πολύ καλά τα αγγλικά, αλλά αυτό είναι για μένα απόλυτα δευτερεύον. Έθεσε τα θέματα. Τα θέματα ήταν δύο, όπως είπατε πριν. Τα θέματα ήταν πρώτον το χρέος, η μείωση του χρέους, και δεύτερον ήταν οι επενδύσεις στη χώρα μας. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα επιτυχημένη η παρουσία του αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Επίσης θέλω να τονίσω ότι πολλοί προηγούμενοι πρωθυπουργοί και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης πήγαν, ήταν ίσως και καλύτεροι στο λόγο στα αγγλικά, αλλά απέτυχαν στην ουσία. Τώρα πιστεύω ότι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος πρωθυπουργός, άμεσα εκλεγής πριν από λίγες ημέρες, δίνει δυνατότητα στο επενδυτικό κοινό να έρθει στη χώρα. Και όταν το λέει αυτό ένας αριστερός ηγέτης, αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους επιχειρηματίες. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός. Το θεωρώ απόλυτα επιτυχημένο. Ήταν τεράστιο το βήμα που είχε, έτσι, η Ιλία. Ήταν τεράστιο βήμα. Με Κλίντον απέναντί του ήταν τρομακτικό. Δεν το βρίσκει εύκολα. Και επίσης δείχνει ότι το αμερικάνικο δημοκρατικό
μάλλον ο κόσμος, ο δημοκρατικός, ο αμερικάνικος δημοκρατικός κόσμος στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Καλά, φάνηκε αυτό, μισό λεπτό. Εδώ, ναι. Ο οποίος διάβασε καθημερινή χθες το πρώτο θέμα, κατάλαβε ότι προφανώς η Αμερική μας βοήθησε όχι μόνο τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια μας βοήθησε πολλαπλά. Σε αντίθεση με κάποιους οι οποίοι κοιτούσαν προς τη Μόσχα και ονειρεύονταν όταν θα ονειρεύονταν, η καθοριστική ήταν. Με τον τίτλο που είχε. Ναι. Η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι. Μοιάστηκα λίγο μόλις είδα τον τίτλο. Ναι. Όταν είχε συμβουλές προς τον Τζίπρα, όταν του λέγανε θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Τότε να του λέει ότι για να είναι πετυχημένοι και να έχει απόδοση. Ενδιαφέρονταν. Αυτό. Ναι. Όχι, ότι είπαν ότι θα πρέπει να κάνεις συμμαχία. Με την Ηνωμένο Βασίλειο, με την Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, οι οποίες θα πρέπει να πιστούν να πιστούν για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να προχωρήσει στην υλοποίηση των απαιτουμένων ρυθμίσεων και προκειμένου να εξασφαλίσει τη σύγκριση της Γερμανίας. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά, διότι έλεγε παραπάνω ότι ο Σόιμπλε έχει μία φιλοσοφική θεολογική προσέγγιση. Μάλιστα. Ναι, και εγώ το διάβασα το κομμάτι, γι' αυτό λέω. Ήταν θετικό ότι δηλαδή. Και γιατί αναγνωρίστηκα παραπάνω τη γενναιότητα της αντιπαράθεσης ή της προσπάθειας να πετύχει. Ναι, λέω όμως παραλληλά ότι προφανώς οι Αμερικανοί από το τηλεγράφημα αυτό φαίνεται ότι ενδιαφέρονται να πάει καλά, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όχι γιατί μας αγαπάνε, γιατί το ήταν και δικό του συμφέρον. Εγώ περίμενα μόλις είδα τον τίτλο ότι θα είναι και θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις αυτό άλλο. Όχι, όχι, αλλά ήταν σαφώς μια προσπάθεια να δείξει ποιοι είναι οι σύμμαχοι και ποιοι είναι απέναντι. Και το λέω για όλους αυτούς που περίμεναν τη σωτηρία από τη Μόσχα και μας την έταζαν και μας την είχαν σαν. Πώς το λένε. Είναι εποχή των λεπτών ισορροπιών. Το πρόσφατο σκάνδαλο τη Γερμανία, η γερμανική αυτοβιομηχανία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο τεραστίων διαστάσεων. Ναι. Έτσι, δηλαδή, χτυπάει το σκληρό πυρήνα της γερμανικής οικονομίας. Λοιπόν, έτσι. Να πάμε και να ακούσουμε ένα σχόλιο πρώτα για το χθες ο κύριος Τσίπρα και από τους υπόλοιπους και από τους συναδέλφους και από τον πρέσβη φυσικά. Αμαλία, για πες μας εσύ. Έτσι, ένα... Εγώ είδα θετική την παρουσία του κ. Τσίπρα στον συνάδελφο κ. Κλίντον. Όλοι συμφωνούμε. Τα αγγλικά του δεν ήταν. Είναι ωραία. Τα αγγλικά του, επειδή έχω παραβρεθεί. Αλλά το θέμα είναι απλώς στη ζυγαριά. Ναι, ότι τα αγγλικά του τα οικονομικά και επειδή έχω παρευρεθεί σε ρότ σόου στο Λονδίνο και γενικότερα έτσι με ξένους επενδυτές, είναι δύσκολη όρη, είναι ιδιαίτερη ορολογία που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι και όσοι ασχολούνται με τις αγορές, με τα χρηματιστήρια, με τις επενδύσεις. Πρέπει λίγο να έχεις ξετριφτεί σε αυτό το πράγμα για να μπορείς να μιλάς τόσο άνετα. Βεβαίως υπάρχουν ηγέτες άλλοι Ευρωπαίοι που μιλούν πιο καλά, πολύ πιο καλά την Αγγλική. Άρα εκεί έχασε ο κύριος Τσίπρας. Και θα συμφωνήσω. Όμως το ότι. Θα συμφωνήσω τον κύριο Κακουλή που είπε ότι με έβαλε εμφαντικά το θέμα του χρέους με το καλημέρα. Νομίζω έστειλε μήνυμα και στον κύριο Σόιμπλε και στην κυρία Μέρκελ. Ότι αυτό θα μπει το θέμα του χρέους στην ατζέντα γρήγορα από τη μεριά του κύριου Τσίπρα και θα ζητήσει άμεσα να ανοίξει συζήτηση για το χρέος. Και από εκεί πέρα, οι ειδικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν θα σταματήσουν εκεί τα ραντεβού του κύριου Τσίπρα. Εγώ μαθαίνω ότι θα έχει ραντεβού με διαχειριστές κεφαλαίων τη αφρόκρεμα στη βιομηχανία του έξυπνου χρήματος. Hedge funds τα λέγονται. Το φαντάζεται ο Λαφαζάνης τώρα στο κόμμα. Τώρα. Το φαντάζεσαι. Αλλά και διεθνείς οίκους. Και ο κ. Λεουτσάκος. Και τους οίκους αξιολόγησης θα δει ο κ. Τσίπρας σε ραντεβού που θα γίνουν εκτός της συνόδου του ΟΗΕ. Άρα εκεί θα δει και πώς αντιμετωπίζουν πλέον την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό οι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων. Και μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και αυξήσεις κεφαλαίων στις τράπεζες, ανακεφαλαιοποίηση. Mm. Άρα είναι στίχημα και για τον κ. Τσίπρα και για την ελληνική κυβέρνηση και για το οικονομικό επιτελείο να προσελκύσουν ξένους επενδυτές ακριβώς αυτές τις αυξήσεις κεφαλαίων που έρχονται. Να πω ότι στις προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου, την άνοιξη του 2014, οι ξένοι, οι ιδιώτες μετόχοι είχαν βάλει 8,3 δις ευρώ. Μάλιστα. Ποια τα έχασαν, δηλαδή. Γράφω ζημιά. Έχετε δίκιο. Τα έχασαν. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα μια άποψη που δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια με τις προηγούμενες. με προβοκάρεις τώρα. Ρωτάω, μπορεί να ότι. Επειδή σε παρακολουθώ γι' αυτό. Σε διαβάζω και σε βλέπω. Και σε... Αντιδραστικά πρέπει να μην συμφωνήσω. Εντάξει, όχι, δεν είπα έτσι. Μπορώ να μη συμμεριστώ την ευτυχία όλων των προηγουμένων ομιλητών για την πολύ καλή εμφάνιση του Πρωθυπουργού. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας, έδειξε σύμφωνα με μια άποψη μια άγνοια κινδύνου. Και εγώ δεν θα μείνω στα άθλια αγγλικά του. Δεν θα συμμεριστώ την άποψη αυτών που λένε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τα αγγλέζικα. Όχι, σαν δεύτερη μετάφραση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι το θέμα ότι δεν μπορεί να μιλήσει αγγλικά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το θέμα είναι το τι έλεγε. Και εκεί εμένα με πιάσε μια κατάθλιψη. Στο τι έλεγε. Γιατί, για ποιο σημείο, ας πούμε, πες μας. Διότι θα σας έλεγα, Σωτήρη, ότι ο κύριος Κλίντον, με μια άποψη, έδινε φοβερές πάσες στον Πρωθυπουργό να σολάρει. Ναι. Να αναπτύξει το σχέδιό του, το όραμά του,
να καλέσουν τους επενδυτές πραγματικά να έρθουν στην Ελλάδα. Το οποίο δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι, γιατί μπορεί να τους λες έλα, αλλά δεν πρόκειται να έρθουν. Το έχουμε δει αυτά τα χρόνια. Είναι ωραίο να καλλιεργούμε ελπίδες, αλλά δεν έρχονται, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έρχονται. Δεν έρχονται γιατί θα πάνε εκεί που θα τα χρησιμοποιήσουν αμέσως. Και ούτε θα έρθουν και να τους το πει ο ίδιος ο Κλίντον ή ο Ομπάμα ή ο επόμενος, ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευκαιρίες αναζητούν. Αν δεν βρουν ευκαιρία, δεν θα έρθουν. Ή η Χίλαρη. Θα βρουν ευκαιρίες. Όταν όμως εσύ την ίδια στιγμή ως πρωθυπουργός τους λες ότι πρέπει να ρίξεις και λεφτά γράμμα το τραπέζι, πώς φαίνεται αυτό. Θυμηθείτε τι είχαμε κάνει όταν τα έλεγε αυτά ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από λίγα χρόνια. Τον είχαμε φάει όλοι. Διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό. Το είπε ο Γιώργος Τσίπρας ότι κάτω. Με έναν τρόπο αυτό είπε. Ποιος είναι. Με έναν τρόπο αυτό είπε. Διορθώστε με κάνω λόγο. Όχι, δεν είναι. Στην Ελλάδα, αν δεν ρίξεις λεφτά κάτω από το τραπέζι, είναι δύσκολο να επενδύσεις. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά νομίζω τα πράγματα όσο μπορούμε όλοι μας. Διότι προφανώς έπειτα από τόσα χρόνια κρίσης έχουμε όλοι ανάγκη να ακούσουμε κάτι θετικό. Αλλά μην το κάνουμε σαν το ανέκδοτο και το τεστ του AIDS. Να πάμε στο θετικό. Ντε και καλά. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή, είναι πολύ δύσκολη, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και ό,τι και αν πει ο κύριος Τσίπρας ή ο όποιος πρωθυπουργός της Ελλάδας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα δεδομένα δυστυχώς δεν αλλάζουν. Είναι ένα πεδίο ελεύθερων συνειρμών η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι το πανηγύρι της παγκόσμιας διπλωματίας. Και ο Αχμαντινετζάντ είχε ανέβει πριν από χρόνια που ήταν πρόεδρος του Ιράν και πήγε 2-3 φορές στη Νέα Υόρκη εκεί στη σύναξη αυτή του. Τη ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Στη μία ήμουν και παρόν, πρέπει να πω. Λοιπόν, το θυμάμαι. Ο Σωτήρης τα ξέρει λοιπόν. Μιλούσε μία-μία-μισή ώρα. Ποιος τον άκουγε, Σωτήρη. Αλλά ανοίγει σε άλλο μπλοκ. Το Ιράν τι θα λέγανε. Θέλετε να σας πω τι θα λέγανε στο Ιράν. Τα είπε έξω από τα δόντια στους Αμερικανούς στη Νέα Υόρκη κτλ. Αλλά για αυτούς ναι, ήταν και τους είχε. Και αναγκαστήκαν όμως τώρα να συμβαστούν μαζί του. Τώρα αναγκαστήκαν να συμβαστούν. Με το Ιράν. Τι μάθημα μας δίνει αυτό, Μάκη μου, εσύ που είσαι πιο σοφός από ό,τι και ο μεγάλος, αλλά και ο σκληρός, ο Αμερικάνος, συμβιβάζεται τότε. Γιατί και αυτό συνδέεται το συμφέρον. Όχι. Το μάθημα είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι οι μεγάλες δυνάμεις πολλές φορές τα βρίσκουν. Και όσοι πάνε να κάνουν τους έξυπνους ξεχνώντας τα κυβικά τους, αυτοί θα έχουν ένα πρόβλημα. Εδώ, εννοεί λοιπόν, ότι ο Αχμαντινετζάντ έχει πετρέλαιο, ας πούμε, ενώ εμείς δεν έχουμε. Η Γερμανία με την Αμερική, επειδή συζητούσαμε αυτό το πόσο καλά την είπα στη Μέρκελ κτλ. Η Γερμανία με την Αμερική θα τα βρουν κάποια στιγμή. Γίνεται πάντοτε αυτό με τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν γίνεται όμως να μην τα βρουν. Δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να περάσει αυτή η πολιτική μάχη της λιτότητας και να πεινάει ο ένας και ο άλλος να τρώει έναν χορτάτος στην Ευρώπη. Και ήδη έχουμε αρχίσει τα αρκουνήματα. Προφανώς δεν το συζητάμε αυτό. Αρχίζει το θέμα και δεν ξεκινάει. Όπως επίσης δεν μας έχει χωροφύλακα μέσα στο Αιγαίο. Έχουμε όμως ένα γεωπολιτικό ρόλο, κύριε Πολάτο. Νομίζω ότι εκεί πατάνε και ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί της χώρας. Αυτό είναι το βασικό μας. Και εκεί πατάμε. Πατάει και ο κύριος Τσίπρας και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός καν ήταν. Κύριε και κυρία, να πάμε και στο Δημήτρη. Τελείωσε, Μάκη, με συγχωρείς κιόλας. Όχι, ναι. Όχι, ανοίξε. Προχωρήστε, θα τα πούμε. Συζήτηση κάνουμε. Νομίζω ότι. Εμείς που πάρουμε. Για πώς και στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Κάνουμε κουβέντα. Δημήτρη, για πες μας εσύ. Να κάνουμε πάλι την εναλλαγή από το απίνα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να κάνουμε την εναλλαγή. Εδώ μιλάμε απολύτως ελεύθερα. Παρά το γεγονός ότι συμφωνώ ότι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι, θα μπορούσαμε να πούμε και ένα. Φεστιβάλ δημοσίων σχέσεων. Έτσι είναι, είναι σε ένα μεγάλο βαθμό. Επειδή έχω πάει 2-3 φορές και έχω παρακολουθήσει, όντως είναι ένα φεστιβάλ. Ναι, με το να μην ακουστεί όμως, Δημήτρη, με το να ακούγεται ένα θέμα, κάτι είναι έτσι. Εκεί αμέσως, αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να θίξω, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έβαλε τρεις πυλώνες, κατά τη γνώμη μου. Το ένα ήταν το αμιγώς οικονομικό, που έχει να κάνει με την ανάδειξη του ζητήματος του χρέους. Και εδώ δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο από την ελληνική πολιτική σκηνή, άλλος πρωθυπουργός, που να είχε θέσει δημοσίως και με τέτοια έμφαση σε ένα τέτοιο πεδίο που σε ακούει όλος ο πλανήτης το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνδυάζοντάς το μάλιστα και με το θέμα της ανάπτυξης. Το δεύτερο, το οποίο νομίζω αποτιμάται θετικά ως προς την παρουσία του κυρίου Τσίπρα, έχει να κάνει με το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας σε μια περιοχή στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, όπου η Ελλάδα είναι όντως ένας παράγοντας σταθερότητας και οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω, βεβαίως όχι για λόγους φιλανθρωπίας, αλλά διότι βλέπουν σαν έναν πολύ καλό σύμμαχο την Ελλάδα και αυτό μπορεί να έχει ωφέλη και για την χώρα μας. Το τρίτο είναι το αμιγώς πολιτικό, διότι και στις δύο παρεμβάσεις
όχι τόσο στην συζήτηση με τον, του Ιδρύματος Κλίντον, αλλά στην πρώτη του ομιλία, ο Πρωθυπουργός έβαλε και την πολιτική διάσταση της πενταετούς περιπέτειας που περνάει η χώρα μας, στην ουσία λέγοντας ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν επιτυγχάνει. Είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο, η παρατεταμένη πολιτική λιτότητας που δεν εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν το πρώτο θύμα, το πειραματόζω. Οι πολιτικές αυτές έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γι' αυτό και είπε ότι πρέπει να είναι διδακτική η εμπειρία της χώρας μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, εσείς που είστε πολύγλωσσος και έχετε και μεγάλη εμπειρία. Και νομίζω ότι έγινε αρκετή αναφορά στα... Καταρχήν να μας πείτε αν νομίζετε ότι σωστά ή λάθος έκανε επιλογή γλώσσας εκεί. Όχι, όταν ένας ηγέτης δεν κατέχει πολύ καλά τη γλώσσα, καλύτερα να χρησιμοποιεί μεταφραστή. Βεβαίως, ο καθένας γνωρίζει ότι η αμεσότητα είναι πολύ καλύτερη, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορείς, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Ναι. Κάνεις. Άρα λέτε, γιατί... εσείς έχουν με το Μάκη, ήταν καλύτερα να μιλήσει ελληνικά. Ναι, καλύτερα να μιλήσει ελληνικά, γιατί έχουμε και ένα προηγούμενο, δεν θέλω να κάνω μία σύγκριση, αλλά παραδείγματος χάρη... Του Γιώργου Παπανδρέου. Όχι του Γιώργου Παπανδρέου, του κυρίου Χριστόφια. Όταν πήγε και έκανε μία διάλεξη στο Brookings Institute και γελούσε όλος ο κόσμος. Δεν είναι η ίδια ιστορία. Δεν ξέρει. Τα αγγλικά του ήταν πολύ λίγα. Και προτίμησε να μιλήσει στα αγγλικά και μάλιστα να μιλήσει και εκ του προχείρου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι επικίνδυνα πειράματα όταν πρόκειται για τέτοιου επίπεδου συναντήσεις. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω βέβαια σύγκριση, δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το χθεσινό. Ναι, αλλά το γεγονός είναι ότι. Συνήθως με την εμπειρία του και πρέσβης, αλλά και στα αθηνική θέματα που ασχολείς. Οι πρωθυπουργοί κάθε χώρας μιλάνε στη γλώσσα άλλη ή στη γλώσσα της χώρας τους? Κοιτάξτε, ανάλογα με τις εντυπώσεις και με τη συγκυρία. Εάν δηλαδή θέλω τώρα... Έχουν και έτοιμη ομιλία να κάνουν. Εάν θέλω τώρα... Έχουν πάντα έτοιμη ομιλία. Αλίμονο τώρα. Έχουν συμβούλους, έχουν έτοιμη ομιλία. Δεν έχει το πρόβλημα. Και ο Παπανδρέου σε διεθνή συναντήση. Κοιτάξτε, εξαρτάται όταν... Εάν ας πούμε σε μια ευρωπαϊκή συνάντηση, σε μια διεθνή συνάντηση... Σκεφτείτε την εικόνα δίπλα στον Τσίπρα και στον Κλίντον ένας διερμηνέας. Ούτε ο Ερντογάν δεν το έχει κάνει αυτό. Όχι, θα ήταν απευθείας. Κοιτάξτε, δεν γίνεται, διότι είναι ζωντανή συζήτηση, Μάκη. Είναι ζωντανή συζήτηση και το 1,5 λεπτό τι θα κάνουν? Θα βγαίνουν οι μαζορέτες να χορεύουν στους παρευρισκόμενους? Κοιτάξτε, το 1,5 λεπτό. Ο Ερντογάν πάντως το κάνει, δεν μιλάει αγγλικά. Ο Ερντογάν έχει δεν μιλάει αγγλικά. Κοιτάξτε, το έχει αποφύγει. Το ότι έχει μειονέκτημα στην αμεσότητα, το είπα και είναι σαφέστατο. Αλλά τι προτιμότερο, η αμεσότητα ή να μην κάνει? Από την άλλη όμως, εάν ας πούμε δεν κατέχεις καλά τη γλώσσα, καλύτερα να είσαι πιο προσεκτικός. Ας μην μείνουμε όμως μόνο στο θέμα αυτό. Τώρα που είπαμε, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Σας ρώτησα, by the way, που λένε στα ελληνικά. Εγώ να σας πω, νομίζω ότι πολύ καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και θέτει κατά προτεραιότητα και με πολύ εμφαντικό τρόπο το θέμα του χρέους. Το θέμα του χρέους είναι κομβικό στην ελληνική περίπτωση. Εάν δηλαδή δεν επιτύχουμε κάτι, και πολύ σύντομα τώρα συζητάμε για τον Οκτώβριο για το χρέος, δεν τίθεται θέμα αναπτύξεως. Δηλαδή πώς θα κάνουμε ανάπτυξη με όλη αυτή την ιστορία, γιατί καλά να τα λέμε όλα αυτά ενάντια στη λιτότητα και τα λοιπά, αλλά το μνημόνιο που έχουμε συμφωνήσει είναι λιτότητα, για να μην πω και πολύ σκληρή από ό,τι προηγουμένως. Άρα το κλειδί είναι το χρέος. Να γίνει μία ρύθμιση για την ελάφρυνση του χρέους, γιατί αυτό θα δώσει βιωσιμότητα στην ελληνική οικονομική κατάσταση και θα ξεκλειδώσει και την ανάπτυξη. Άρα πολύ σωστά κάνει και θέτει την έμφαση εκεί, γιατί είναι το κλειδί. Παραπέρα όμως, έρχομαι ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση Κλίντον. Είναι πολύ καλό να γίνονται αυτού του είδους τα σεμινάρια και οι συναντήσεις, τα φόρουμ, τα επιχειρηματικά, γιατί πράγματι δίνει την ευκαιρία σε ανώτατο επίπεδο να έχουμε μια άμεση συνάντηση και γνώση οι ενδιαφερόμενοι, οι ενδυνάμει ενδιαφερόμενοι. Εκεί πέρα από τις επίσημες συναντήσεις, θα γίνουν και ανεπίσημες. Εγώ θα ήθελα να μου έκανε εντύπωση δύο σημεία της παρεμβάσεως Κλίντον. Το ένα αφορούσε
την υπενθύμηση ότι η Γερμανία εξάγει στη Γερμανία ενέργεια αιωλική που παράγεται στη Βόρεια Ελλάδα. Σας υπενθυμίζω ότι υπήρχε και επί Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος είναι πολύ στον κύκλο του Κλίντον, ένα σχέδιο 20 δισεκατομμυρίων, είχε και ένα κωδικό αυτό το σχέδιο για παραγωγή αιωλικής ενέργειας και εξαγωγή στη Γερμανία. Εδώ όμως ερωτώ τι υπενήσεται ο κύριος Κλίντον. Από τη στιγμή που έχεις τη ΔΕΗ ως Ελλάδα, μπορείς παραδείγματος χάρη να εκμεταλλευτείς την αιωλική σου ενέργεια και να κάνεις εξαγωγές ενέργειας στη Γερμανία. Όταν όμως ιδιωτικοποιήσεις αυτά τα μέσα, οι Γερμανοί κάνουν ήδη τις επενδύσεις, εκμεταλλεύονται ήδη το αιωλικό δυναμικό της Ελλάδος, χωρίς η Ελλάδα να έχει και κανένα ιδιαίτερο ωφέλος. Το δεύτερο είναι το θέμα, η παρατήρηση που είπε ο Κλίντον σε συσχετισμό με το σχέδιο του να οργανώσει στη Μεσόγειο, να πάρει μια πρωτοβουλία για ένα επιχειρηματικό φόρουμ για τη Μεσόγειο. Όχι μόνο επιχειρηματικό και ευρύτερο. Είπε ότι, αναφερόμενο στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει το ενιαίο νόμισμα, δεν μπορούν να υπάρξουν αναπτυξιακά κεφάλαια και επειδή δεν υπάρχουν ούτε ομόλογα, υπενισόμενος ότι είναι κλειστές οι αγορές για την Ελλάδα, άρα έχει ένα πρόβλημα από πού και πώς να αντλήσει πόρους αναπτυξιακούς η Ελλάδα και να προχωρήσει στο αναπτυξιακό σχέδιο. Και άφησε να νοηθεί ότι έχει κάποιες ιδέες και θα τις αναπτύξει κατά τη διάρκεια αυτού του φόρουμ για τη Μεσόγειο. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο το θίγω, γιατί ακριβώς είναι στην καρδιά του προβλήματος. Όταν δηλαδή παλαιότερα η Ελλάδα, πριν είμαστε στο ευρώ, όταν είχε μια κρίση, τι έκανε, υποτίμηση και δημόσιες επενδύσεις. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε δημόσιες επενδύσεις, λέμε. Και υπάρχει και μια ιδεολογία στην Ευρώπη ότι δεν πρέπει να πάμε στις δημόσιες επενδύσεις. Εάν δεν έρθουν οι επενδυτές, τι γίνεται η χώρα. Σωστό, πολύ σωστό. Και με αυτό την παρατήρηση να πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα κουβεντιάσουμε και τα δύο θέματα που μας στέλνετε μηνύματα. Βλέπω ότι είναι τα θέματα που ενδιαφέρουν εδώ πέρα και στα social media. Δύο θέματα υπάρχουν. Το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το θέμα των θρησκευτικών, το οποίο παίζει πάρα πολύ. Και επειδή έχουμε μηνύματα και από εσάς, τώρα πάνω στην κουβέντα μας, μόνο αυτό να διαβάσω. Από την Ξάνθη, ένας φίλος λέει: η γυναίκα μου παίρνει σύνταξη 600 ευρώ και σήμερα πήρε 560. Τη κόψαν 40 ευρώ. Και ρωτάει αν στους βουλευτές έχουν γίνει μειώσεις. Και μας προσγειώνουν καμιά φορά οι άνθρωποι από τα πολύ μεγάλα στα πολύ μικρά, τα οποία όμως είναι η καθημερινότητα κατά ανθρώπου. Γι' αυτό τα 40 ευρώ είναι 40 ευρώ. Είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω, η πολιτική που κυβερνάει. Είναι 40 ευρώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, θα κουβεντιάσουμε. Και θέλουμε και τις απόψεις για το θέμα των θρησκευτικών, ειδικά, αν δεν θέλετε για τα σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν σας αφορούν ενδεχομένως. Στο τηλέφωνο που βλέπετε, 34-89-008. Αν πρέπει υποχρεωτικά να διδάσκονται στα σχολεία, αν πρέπει να υπάρχει αυτή η απαλλαγή ακόμα και για αυτούς που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και ισχύει για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των μαθητών, θα θέλω να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε.